Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Στο βάθος βλέπετε το ψυχοεκπαιδευτικό μας σκυλί. Και αυτό είναι άλλο ένα ψυχοεκπαιδευτικό οδηγητικό βίντεο ή vlog. Για τη φιλιά, το βρόχο του ζευγαριού που ένας από τους δύο είναι αποφευκτικός και ο άλλος είναι αγχώδης. Να σας υπενθυμίσω λίγα πράγματα για τη θεωρία του δεσμού του Μπόλπι. Ο Μπόλπι ήταν ένας εγγλέζος ψυχίατρος, ψυχολόγος, ο οποίος στα τέλη της δεκαετίας του 60 εισηγήθηκε τη θεωρία του δεσμού, λέγοντας ότι τα παιδιά, τα βρέφη, δεν χρειάζονται μόνο τους γονείς τους για να τα ταΐζουν, να τα ποτίζουν και να τα φροντίζουν σωματικά, αλλά τα χρειάζονται και για συναισθηματικό δεσμό. Και συνέχισε φτιάχνοντας μια θεωρία την οποία έχουν ασπαστεί διάφοροι επιστήμονες, ψυχολόγοι στη συνέχεια, και η Mary Ainsworth έχει κάνει τα πολύ διάσημα πειράματα του παράξενου δωματίου, για τα οποία έχουμε μιλήσει και σε άλλα βίντεο. Αυτό το βίντεο θα μπει στο playlist θεωρία του δεσμού, στυλ προσκόλλησης με βάση τη θεωρία του δεσμού, και εκεί μπορείτε να βρείτε και άλλα βίντεο στο οποία μιλώ εκτενέστερα για τα πειράματα του παράξενου δωματίου και τα στυλ δεσμού. Έτσι χονδρικά, πολύ χονδρικά, γιατί υπάρχουν πολλοί υποτύποι στυλ δεσμών, δηλαδή δουλεύοντας με ανθρώπους σε ένα θεραπευτικό επίπεδο μπορεί να δεις ότι κάποιος έχει χαρακτηριστικά και από ένα στυλ δεσμού και από άλλο. Πολύ χονδρικά υπάρχουν 4 βασικά στυλ δεσμού. Το πρώτο είναι το ασφαλές στυλ δεσμού. Κάποιες στατιστικές ισχυρίζονται πως 50% των Αμερικανών έχουν ασφαλές στυλ δεσμού. Και με αυτό το σκεπτικό, εφόσον το 50% έχει ασφαλές στυλ δεσμού, είναι πολύ πιθανό, αν είμαστε σε μια ηλικία 30, 40, 50, 60 ετών και πάνω, οι άνθρωποι με ασφαλές στυλ δεσμού να βρίσκονται ήδη μέσα σε γάμους, ήδη μέσα σε σχέσεις, και να είναι λίγοι αυτοί που έχουν ασφαλές στυλ δεσμού και βρίσκονται διαθέσιμοι για φλερτ και date. Και παρόλα αυτά όμως, αν έχουμε έναν ασφαλές στυλ δεσμού, καλύτερα να φροντίσουμε να συναντήσουμε έναν άνθρωπο με ασφαλές στυλ δεσμού. Λοιπόν, το ασφαλές στυλ δεσμού είναι εκείνο στο οποίο ένας άνθρωπος έχει μεγαλώσει με όλες τις συναισθηματικές ανάγκες καλυμμένες, και μπορεί ο άνθρωπος που έχει ασφαλές στυλ δεσμού και να δεσμευτεί σε μία σχέση και να βιώσει τη μοναχικότητα με επιτυχία. Δηλαδή, οι άνθρωποι με ασφαλές στυλ δεσμού, είτε είναι μόνοι τους, είτε είναι μέσα σε μία σχέση, νιώθουν καλά. Και λέει ότι είναι 50% του πληθυσμού. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Και σίγουρα τα δείγματα τα δικά μου, επειδή ως ψυχολόγος έχω συναντήσει κυρίως ανθρώπους που δυσκολεύονται με τις σχέσεις τους, δεν είναι αντιπροσωπευτικά. Δηλαδή, ένας που έχει ασφαλές στυλ δεσμού και τα πάει μια χαρά με τις σχέσεις του, δεν θα πάει στο ψυχολόγο να συζητήσει για τις σχέσεις του. Και όπως σας έχω πει και άλλες φορές, η μεγαλύτερη μερίδα των ανθρώπων με επισκέπτοντας στο γραφείο, καθώς και των ανθρώπων που επικοινωνούν μαζί μου μέσω του διαδικτύου, αφορμή για να το κάνουν είναι προβλήματα με τις ερωτικές τους σχέσεις. Μπορεί να μην είναι η αιτία, αλλά να είναι η αφορμή. Λοιπόν, υπάρχει το ασφαλές στυλ δεσμού, ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον όπου υπήρχε αγάπη, υπήρχε ασφάλεια, υπήρχε σταθερότητα, και έτσι αυτό το παιδί μπορεί και να συνδεθεί με ασφάλεια και σταθερότητα και να μην νιώθει ότι καταπιέζεται από μια σχέση, ότι πνίγεται όταν είναι δεσμευμένο, όταν βρίσκεται μέσα σε μια σχέση και ένα γάμο, και να μπορεί να αντέξει τη μοναξιά και να τη μετατρέπει σε μοναχικότητα. Και επίσης, όταν βρίσκεται μέσα σε μια σχέση, ένας άνθρωπος με ασφαλές στυλ δεσμού αντιλαμβάνεται και την δική του ανάγκη, αλλά και την ανάγκη του άλλου προσώπου με το οποίο συνδέεται, για alone time, για μοναχικό χρόνο. Είναι υγιές σε μια σχέση το ζευγάρι να περνάει και χρόνο μαζί, αλλά και μοναχικό χρόνο. Λοιπόν, αυτό είναι το ασφαλές στυλ δεσμού. Υπάρχει όμως και το ανασφαλές στυλ δεσμού. 3 βασικά ανασφαλή στυλ δεσμού. Το πρώτο ανασφαλές στυλ δεσμού είναι το αγχώδες στυλ δεσμού, οι προσκόλλησεις.
Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι φοβούνται, τρέμουν στην ιδέα ότι ο άνθρωπος με τον οποίο γνωρίζονται ή ο άνθρωπος με τον οποίο φλερτάρουν ή ο άνθρωπος με τον οποίο συνδέονται ή ο άνθρωπος με τον οποίο έχουν μία σχέση θα τους εγκαταλείψει. Έχουν το φόβο της εγκατάλειψης και όταν πυροδοτηθεί αυτός ο φόβος τους, κάνουν συμπεριφορές οι οποίες χαρακτηρίζονται από άγχος, από ανασφάλεια και το πρόσωπο το άλλο τις βιώνει ως ασφιχτικές συμπεριφορές. Δηλαδή, ένα πρόσωπο με αχώδες στυλ δεσμού, όταν φλερτάρει, μπορεί να περιμένει αμέτη μου χαμέτη να απαντηθεί αμέσως ένα μήνυμα που στέλνει στο πρόσωπο με το οποίο φλερτάρει και αν δεν απαντηθεί εκείνο το μήνυμα, να αγχωθεί, να αρχίσει να έχει πολύ άσχημες σκέψεις και να αρχίσει να στέλνει απάνωτα μηνύματα και ούτω καθεξής. Άνθρωποι με αχώδες στυλ δεσμού, συνήθως, όταν δεσμεύονται, μπορεί να δεσμευτούν και να σχετιστούν με το άλλο πρόσωπο με ένα συνεξαρτητικό στυλ δεσμού. Οι συνεξαρτώμενοι κυρίως έχουν αχώδες στυλ δεσμού. Υπάρχει μια αλληλοεπικάλυψη δηλαδή μεταξύ του αχώδου στυλ δεσμού, της αχώδους προσκόλλησης και της συνεξάρτησης και κάνει και νόημα. Γιατί οι συνεξαρτώμενοι γίνονται ένα με το πρόσωπο με το οποίο συνδέονται από φόβο μην το χάσουν. Και η συνεξάρτηση επίσης, κάτω από τις ίδιες συνθήκες που δημιουργείται το αχώδες στυλ δεσμού, όταν οι φροντιστές του βρέφους, οι φροντιστές του παιδιού, ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν καλύπτονται πάντα οι συναισθηματικές του ανάγκες και συχνά εγκαταλείπεται ή συχνά ματαιώνεται, οπότε το παιδί μεγαλώνει έχοντας αγωνία και άγχος ότι θα φάει ξανά απόρριψη, θα φάει ξανά εγκατάλειψη και ούτω καθεξής. Λοιπόν, άρα το πρώτο από τα ανασφαλή στυλ δεσμού είναι το αγχώδες στυλ δεσμού. Το δεύτερο είναι το αποφευκτικό στυλ δεσμού. Οι άνθρωποι με αποφευκτικό στυλ δεσμού επίσης φοβούνται πάρα πολύ την εγκατάλειψη, φοβούνται πάρα πολύ την απόρριψη, τόσο πολύ σε σημείο που αποφεύγουν να συνδεθούν ούτως ώστε να μην εγκαταληφθούν και να μην φάνε απόρριψη. Οι άνθρωποι με αποφευκτικό στυλ δεσμού είναι εκείνοι οι οποίοι δεν θα αφήσουν τους άλλους να έρθουν πολύ κοντά τους συναισθηματικά. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι εκτιμούν υπερβολικά τον προσωπικό τους χώρο. Δεν απολαμβάνουν απλώς τη μοναχικότητα τους, αλλά νιώθουν άσχημα όταν υπάρχει άλλος άνθρωπος στον προσωπικό τους χώρο. Και είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι πολύ συχνά μπορεί να μπουν στη διαδικασία να φλερτάρουν με ένα πρόσωπο, να μπουν στη διαδικασία να βγουν ραντεβού, να φτάσουν μέχρι το σημείο να κάνουν σεξ με έναν άλλον άνθρωπο και μετά το σεξ να γίνουν ψυχροί, παγεροί και αδιάφοροι, σε σημείο που να νομίζεις ότι άλλος άνθρωπος ήταν πριν, άλλος άνθρωπος ήταν μετά. Οι αποφευκτικοί τύποι, οι άνθρωποι με αποφευκτικό στυλ δεσμού, συνήθως χαρακτηρίζονται ως παίχτες, μάλλον οι παίχτες μπορεί να έχουν αποφευκτικό στυλ δεσμού, οι players, και υπάρχει και ένας όρος που χρησιμοποιείται στα αγγλικά που ονομάζεται fuckboy, που σημαίνει ένας άνδρας ο οποίος ενδιαφέρεται μόνο μέχρι να φτάσει στο σεξ και μετά χάνει κάθε ενδιαφέρον. Πολύ σπάνια ένας άνθρωπος με συνεξαρτητικό στυλ δεσίματος μπορεί να έχει στοιχεία αποφευκτικότητας. Μπορεί να έχει δηλαδή ένας συνεξαρτώμενος κάποια στοιχεία αποφευκτικότητας, αλλά να είναι εξ ολοκλήρου ένας άνθρωπος με αποφευκτικό στυλ δεσμού και να καταλήγει συνεξαρτώμενος είναι σπάνιο, αν όχι απίθανο. Και το τρίτο από τα ανασφαλή στυλ δεσμού είναι το χαοτικό ή αποδιοργανωμένο στυλ δεσμού, όπου οι άνθρωποι αυτοί έχουν συμπεριφορές οι οποίες ξεφεύγουν πέρα από κάθε λογική και κάθε πρόβλεψη στις ερωτικές σχέσεις, στο φλερτ και στον dating. Δηλαδή ένας άνθρωπος με χαοτικό στυλ δεσμού ή αποδιοργανωμένο στυλ δεσμού μπορεί τη μια μέρα να είναι εντελώς προσινής, εντελώς τρυφερός, εντελώς δοτικός και να λες πω πόσο τυχερός, πόσο τυχερή είμαι και έχω βρει έναν τόσο καλό σύντροφο και την επόμενη μέρα να είναι παγερός, αδιάφορος και αυτοκαταστροφικός ως προς τις σχέσεις του. Λοιπόν,
ο βρόχος για τον οποίο θα μιλήσω, η θηλιά για την οποία θα μιλήσω, ο φαύλος κύκλος για τον οποίο θα μιλήσω, είναι ένας φαύλος κύκλος τον οποίο συναντούμε συχνά στον dating που κάνουν οι άνθρωποι στις μέρες μας. Και κυρίως από την ηλικία των 25-30 ετών και πάνω, για τον απλούστατο λόγο ότι πριν τα 25-30 υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι με ασφαλή δεσμό προσκόλλησης, ασφαλές στυλ προσκόλλησης διαθέσιμοι, οπότε δεν μπορεί να συμβεί πολύ συχνά ή μάλλον δεν μπορεί να συμβεί τόσο συχνά αυτή η... αυτό το τέριασμα, όπως μπορεί να συμβεί σε μεγαλύτερες ηλικίες. Και ξαναλέω, ο λόγος είναι ότι όσοι έχουν ασφαλές στυλ δεσμού είναι πολύ πιο πιθανό να είναι καπαρωμένοι, καπαρωμένες στις ηλικίες τις μεγαλύτερες, άνω των 30. Λοιπόν, ένα πολύ συχνό τέριασμα είναι ένας άνθρωπος με αγχώδες στυλ δεσμού να ελκύεται ερωτικά, να φλερτάρει και να προσπαθεί να δημιουργήσει σχέση, ακόμη και να δημιουργήσει σχέση με έναν άλλον άνθρωπο με αποφευκτικό στυλ δεσμού. Και πρόκειται για βρόγχο. Είναι το anxious avoidant loop, έτσι είναι ο όρος στα αγγλικά. Ο βρόγχος ή η θηλιά ή ο φαύλος κύκλος του αγχώδη και του αποφευκτικού μαζί. Γιατί ο αγχώδης ελκύεται από τον αποφευκτικό λόγω του ότι του δίνεται μια ευκαιρία κάποιου που είναι αγχώδης τρόπον την να ξαναζήσει το δράμα, να ξαναζήσει την ιστορία που τον την έχει σημαδεύσει σε νεότερες ηλικίες, σε προηγούμενες ηλικίες. Για παράδειγμα, όταν ήταν παιδί και ο γονιός του ήταν συναισθηματικά παραμελητικός και δεν του έδινε σημασία. Και υπάρχουν και κάποιες ψυχοδυναμικές θεωρίες που λένε ότι τα άλυτα ζητήματα που έχουμε από την παιδική μας ηλικία προσπαθούμε να τα επιλύσουμε στις ερωτικές σχέσεις στην ενήλικη ζωή. Δηλαδή, αν είχα γονείς οι οποίοι δεν ενδιαφέρονταν για μένα και με είχαν παραπεταμένη συναισθηματικά, όταν είμαι ενήλικας ελκύομαι ερωτικά από ανθρώπους που μοιάζουν με τους γονείς μου, ούτως ώστε στην ενήλικη ζωή να καταφέρω αυτή τη φορά αυτό τον παραμελητικό άνθρωπο να τον κάνω να με θέλει. Άρα ο άνθρωπος με αγχώδες στυλ δεσμού φτιάχνεται, ελκύεται από ανθρώπους οι οποίοι είναι αποφευκτικοί. Και είναι τόσο έντονη η έλξη ώστε να προσομοιάζει με την έλξη που νιώθουν οι τζογαδόροι προς τον τζόγο ή οι εθισμένοι από κάποια ουσία προς εκείνη την ουσία. Γιατί ακριβώς λέει, την ώρα που ανεβαίνει η αγωνία στον άνθρωπο με αγχώδες στυλ δεσμού ότι θα τον την εγκαταλείψει ο άλλος, τότε ακριβώς ανεβαίνει η αδρεναλίνη στον εγκέφαλο και οι άνθρωποι εθιζόμαστε και στην αδρεναλίνη και στην ντοπαμίνη. Έχετε ακούσει ποτέ τον όρο adrenaline junkies, οι εθισμένοι στην αδρεναλίνη? Δηλαδή αυτό το δράμα που δημιουργείται, αυτό το τραύμα που προκαλείται στους ανθρώπους όταν νιώθουν ότι πω είμαι πολύ κοντά στην εγκατάλειψη, πω πρέπει να αναλάβω δράση, πω πρέπει να κάνω τα πάντα προκειμένου να μην χάσω αυτό τον άνθρωπο, πω, ώρα για δράση, time for action. Δράμα και δράμα. Και δεν υπάρχουν μόνο οι adrenaline junkies, υπάρχουν και οι drama junkies και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και αστείο ότι αρκετοί αποφευκτικοί τύποι στα προφίλ τους που φτιάχνουν σε διάφορες εφαρμογές γνωριμιών, οι αποφευκτικοί ειδικά φροντίζουν να γράφουν no drama, ότι δεν θέλουν δράμα, ενώ στην ουσία προκαλούν το δράμα ήδη και τρέφονται από το δράμα. Είναι αμήτι άλλο αστείο, εντελώς αστείο. Με ποιο τρόπο τρέφεται ένας αποφευκτικός από το δράμα? Με τον ίδιο τρόπο που τρέφεται και ένας αγχώδης. Γιατί την ώρα που ο αποφευκτικός νιώσει ότι κινδυνεύει να δεθεί, ότι κινδυνεύει να συνδεθεί, τότε ενεργοποιείται το ίδιο αυτόνομο σύστημα
του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, αυτό που ενεργοποιεί και τη fight or flight response. Στην ουσία ενεργοποιείται αυτό το fight or flight response, η αντίδραση στο φόβο του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, η οποία για να ενεργοποιηθεί σημαίνει και αύξηση της αδρεναλίνης και της δοπαμίνης και της κορτιζόλης. Και αυτό το high εντός εισαγωγικών που νιώθει ο άνθρωπος, αυτό το φτιάξιμο που νιώθει την ώρα που το συμπαθητικό νευρικό του σύστημα του δίνει μπουστάρισμα για να παλέψει να φύγει, αυτό τρέφει και τον αποφευκτικό. Με τον ίδιο τρόπο που τρέφει τον αγχώδη. Και έτσι καταλήγουμε να έχουμε διάφορους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν πάρα πολύ να κάνουν σχέση, θέλουν πάρα πολύ να φλιρτάρουν, είναι όλη μέρα στις εφαρμογές γνωριμιών ή στα κοινωνικά δίκτυα. Οι έρευνες δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των γνωριμιών γίνεται online. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Στην εποχή μας το πιο ψηλό ποσοστό γνωριμιών γίνεται στο διαδίκτυο. Οπότε αυτοί οι οποίοι λένε εγώ δεν εμπιστεύομαι το διαδίκτυο και δεν μπαίνω στις εφαρμογές γνωριμιών και δεν μιλάω σε κανέναν ο οποίος μου κάνει έτοιμα φιλίας στο Facebook ή με ακολουθεί στο Instagram και μου στέλνει μήνυμα ή έτοιμα φιλίας κλπ. Κλπ. Σημαίνει ότι ίσως και να μην θέλουν να κάνουν σχέση. Και το έχουμε πει και άλλες φορές ότι πολλοί άνθρωποι ντρέπονται ή διστάζουν να κάνουν μια πρωτοβουλία για γνωριμία διαζώσης, ενώ στο διαδίκτυο νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια να το κάνουν. Είναι το trend. Αυτό συμβαίνει τώρα. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Άρα είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να μάθουμε να διαχειριζόμαστε προς όφελος μας και τις εφαρμογές γνωριμιών και το διαδίκτυο, αλλά και τον εαυτό μας. Γιατί αν είμαστε adrenaline junkies, αν είμαστε drama junkies, αν τρεφόμαστε από το δράμα, είτε φτιαχνόμαστε όταν γνωρίζουμε κάποιον ο οποίος μας αποφεύγει και μας κινητοποιεί ούτως ώστε να τον κυνηγήσουμε, ή όταν φτιαχνόμαστε όταν γνωρίζουμε κάποιον ο οποίος μας την πέφτει ή πέφτει με τα μούτρα πάνω μας και κινητοποιούμαστε προκειμένου να ξεφύγουμε, να μην μας πνίξει, τότε αένα θα κάνουμε προσπάθειες για γνωριμία οι οποίες δεν θα καταλήγουν σε γνωριμία. Και για ποιο λόγο δεν θα καταλήγουν σε γνωριμία? Γιατί δεν μας ενδιαφέρει η γνωριμία. Μας ενδιαφέρει το rush, μας ενδιαφέρει αυτή ο ενθουσιασμός, αυτή η αύξηση των ορμονών που γίνεται όταν το συμπαθητικό νευρικό σύστημα χτυπά σε ένα γερμό. Και μπορεί να σου συμβαίνει αυτό το πράγμα και να μην το αντιλαμβάνεσαι. Να έχεις όλες τις καλές προθέσεις και προς τον εαυτό σου και προς τους άλλους ανθρώπους με τους οποίους φλερτάρεις ή και προς τον ψυχολόγο σου όταν το συζητάς αυτό το θέμα, είτε και με τους φίλους σου και να λες ναι, εγώ θέλω να κάνω σχέση, ναι, βεβαίως, βεβαίως, θέλω, ναι. Θέλω και έχω και προφίλ και στο Tinder, έχω και στο Bumble, έχω και στο Badoo, έχω παντού. Παντού έχω προφίλ και προσπαθώ, αλλά δεν μου βγαίνει. Φυσικά, θέλω να πω ότι εξαρτάται και με ποιο τρόπο κάνει κάποιος άνθρωπος τις επιλογές του και τα φίλτρα που βάζει στις εφαρμογές γνωριμιών. Γιατί κάποιοι άνθρωποι βάζουν κάποια φίλτρα, τα λέω φίλτρα στις ρυθμίσεις του προφίλ τους, τι ανθρώπους θέλουν να τους δείχνει η εφαρμογή. Μπορεί για παράδειγμα να βάλουν ότι θέλω μια γυναίκα η οποία ξέρω εγώ να είναι από τόσο ύψος και πάνω ή από τόσα κιλά και κάτω, ή έναν άνδρα από τόσο ύψος και πάνω ή από τόσα κιλά και κάτω, ή πολύ περιορισμένο εύρος ηλικίας ή ένα εύρος ηλικίας το οποίο να μην είναι αντίστοιχο με τη δικιά μας ηλικία. Οπότε να είναι περισσότερο πιθανό να σου βγάλει λιγότερους ανθρώπους στην αναζήτηση παρά αν έβαζες ένα πιο ανοιχτό φίλτρο. Λοιπόν, η αλήθεια όμως είναι ότι κόρες και κούροι που είμαστε από μια ηλικία και πάνω και είμαστε για χρόνια single και παρόλα αυτά λέμε ότι προσπαθούμε για γνωριμίες αλλά παραπονιόμαστε πως δεν βρίσκουμε ανθρώπους οι οποίοι να συνεχίσουν τη γνωριμία, μπορεί να έχουμε αυτό το πρόβλημα. Μπορεί είτε να είμαστε αποφευκτικοί και να ελκυόμαστε και να προσπαθούμε να συνδεθούμε με αγχώδεις ανθρώπους ή να είμαστε αγχώδεις και να προσπαθούμε να συνδεθούμε ή να ελκυόμαστε και να ελκύουμε αποφευκτικούς ανθρώπους και να δημιουργείται αυτή η λούπα. Λούπα σημαίνει να παίζει συνέχεια ο δίσκος χωρίς σταματημό.
δεν υπάρχει τρόπος να συναντηθούν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Γιατί όταν ο ένας πάει να φτάσει τον άλλον, όταν ο άνθρωπος με αχώδες στυλ δεσμού πάει να προσεγγίσει τον αποφευκτικό, ο αποφευκτικός τεινάζεται, τρομάζει, φορτσάρει και φεύγει. Και όταν ο αποφευκτικός πάει να κάνει αποφυγή, αργήσει να απαντήσει ένα μήνυμα ή δεν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επόμενη συνάντηση, τότε ο αγχώδης μπαίνει στο τρυπάκι να στέλνει συνέχεια μηνύματα, να απαιτεί με ένταση την επικοινωνία, ο αποφευκτικός να αποφεύγει ακόμη περισσότερο και να μην συναντιούνται ποτέ αυτοί οι δύο. Αλλά όμως ελκύονται πολύ ο ένας από τον άλλο, επειδή ακριβώς ταιριάζει η ψυχοπαθολογία τους. Άρα μιλάμε για τη λούπα, anxious avoidant loop, για τη λούπα flirt μεταξύ αγχώδους και αποφευκτικού ανθρώπου, ανθρώπου με αγχώδες στυλ δεσμού ή προσκόλλησης και ανθρώπου με αποφευκτικό στυλ δεσμού ή προσκόλλησης. Πρέπει να σου πάρω γυαλιά ηλίου, Λάκη, γιατί σε βλέπω ότι είσαι τυφλών ο ήλιος. Έτσι, να βρούμε γυαλιά ηλίου για σκυλιά. Λοιπόν, που μπορεί η λούπα να μεταφραστεί και βρόχος στα ελληνικά, θηλιά δηλαδή, κάτι που σε πνίγει. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι το loop, η λούπα σημαίνει κάτι που γυρίζει συνέχεια χωρίς να συναντιούνται και κυνηγάει ο ένας τον άλλον και δεν συναντιούνται ποτέ. Λοιπόν, αν βρίσκετε τον εαυτό σας, είτε να είστε σε μια σχέση που ένας από τους δύο να είναι αγχώδης και ο άλλος αποφευκτικός, ή να βρίσκετε τον εαυτό σας να έχει αποφευκτικό στυλ δεσμού ή αγχώδες στυλ δεσμού και να προσπαθεί χωρίς να βάζει μυαλό να τα φτιάχνει με ένα πρόσωπο που να έχει μη ταιριαστό στυλ δεσμού. Δεν είναι ταιριαστός ο αγχώδης με τον αποφευκτικό. Δεν είναι. Είναι πιο ταιριαστό ένας αγχώδης με έναν αγχώδη ή ένας αποφευκτικός με έναν αποφευκτικό παρά ένας αγχώδης με έναν αποφευκτικό. Είναι τα εντελώς αντίθετα, τα οποία δεν ταιριάζουν. Το καλύτερο τέριασμα, το optimal τέριασμα, το τέλειο τέριασμα είναι δύο άνθρωποι με ασφαλή δεσμό μεταξύ τους. Το επόμενο καλύτερο τέριασμα είναι ένας άνθρωπος με ασφαλή δεσμό, ο οποίος να συνδεθεί με κάποιον που να έχει είτε αποφευκτικό είτε αγχώδη δεσμό. Αυτός με τον ασφαλή δεσμό θα υποφέρει. Με τον αποφευκτικό περισσότερο, αλλά και με τον αγχώδη θα υποφέρει. Είναι και το καλύτερο συναίσθημα να έχεις κάποιον όλη την ώρα να σου στέλνει μηνύματα, που είσαι, τι έγινε, που θα πας, που θα έρθεις, μα γιατί δεν μου στείλεις καλημέρα, ή το ένα ή το άλλο. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν. Παρακαλώ, τι στυλ δεσμού έχετε εσείς τώρα με αυτό που κάνετε? Αχώδες νομίζω στυλ δεσμού έχετε, κύριε Λάκη. Κύριε Λάκη, αυτό το οποίο με παρενοχλείτε ενώ οδηγώ, αχώδες στυλ δεσμού μου φαίνεται. Ξέρετε ότι δεν μπορώ να σας χαϊδέψω τώρα από οδηγό. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια αποφευκτικότητα και έχουν, ή έχουν κάποια αγχωτικότητα ή έχουν κάποια στοιχεία του αγχωτικού στυλ δεσμού, τα οποία όμως είναι συνδυασμένα με κάποια στοιχεία ασφαλού στυλ δεσμού. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι μπορεί στην αρχή μιας γνωριμίας να λειτουργήσουν με αποφευκτικότητα ή με ένα αγχώδη τρόπο προσέγγισης και στη συνέχεια, αφού στερεωθεί η σχέση, να νιώσουν ασφάλεια και να λειτουργήσουν με ασφαλή τρόπο. Σας λέω, δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο και αυτές οι τέσσερις κατηγορίες είναι πολύ αδρές κατηγορίες. Υπάρχουν διάφοροι υποτύποι. Και φυσικά το πράγμα γίνεται ακόμη πιο βαρύ όταν έχεις και στοιχεία αποφευκτικά και στοιχεία αγχώδη. Κάποιος μπορεί να έχει στοιχεία από δύο διαφορετικούς τύπους δεσμού ή προσκόλλησης και να περιπλέκεται το πράγμα. Τώρα, για να έχει μια πρακτική εφαρμογή αυτό το τέτοιο. Εάν δύο άνθρωποι είναι ήδη μαζί και ο ένας από τους δύο λειτουργεί με βάση το αποφευκτικό στυλ δεσμού και ο άλλος με βάση το αγχώδες στυλ δεσμού, πρέπει και οι δύο να αποφασίσουν συνειδητά να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται. Πρέπει να το πάρουν απόφαση εφόσον τους ενδιαφέρει αυτή η σχέση και θέλουν να τη διατηρήσουν και να είναι καλά μέσα σε αυτήν τη σχέση. Πρέπει συνειδητά να προσπαθήσουν να αλλάξουν τους τρόπους τους. Και σίγουρα θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο και για τους δύο να κάνουν θεραπεία ζευγαριού με έναν ψυχολόγο που να έχει καλή γνώση των στυλ δεσμού και να έχει καλή γνώση του πώς κάνουμε
αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο συνδυόμαστε. Ο αποφευκτικός θα πρέπει να μάθει να κατανικά και να υπερνικά την επιθυμία να φύγει όταν νιώθει ότι ο άλλος έρχεται πολύ κοντά, και ο αγχώδης πρέπει να μάθει να αντέχει την αγωνία όταν ο άλλος, ο αποφευκτικός, χαθεί για λίγο. Γιατί οι αποφευκτικοί κάνουν κύκλους. Όταν είναι μέσα σε μια σχέση, οι αποφευκτικοί κάνουν κύκλους. Δηλαδή, έρχονται κοντά σου, μετά αρπάζονται, φεύγουν, ξαναέρχονται, ξαναφεύγουν. Και μπορεί κάποιος να είναι αποφευκτικός μέσα σε μια σχέση και να παραμένει στη σχέση και να είναι και μονογαμικός μέσα στη σχέση. Δεν είναι όλοι αποφευκτικοί fuckboys, ούτε όλοι αποφευκτικοί είναι παίχτες. Μπορεί κάποιος να είναι υπέρμαχος των μονογαμικών σχέσεων, αλλά να έχει αυτό το ψυχολογικό ζήτημα λόγω του τρόπου με τον οποίο μεγάλωσε και του τύπου δεσμού που είχε με τους φροντιστές του, με τη μάνα του, με τον πατέρα του. Οπότε να έχει εξελιχθεί σε έναν ενήλικα ο οποίος έχει τη σύγκρουση προσέγγισης αποφυγής. Α, με είχε ρωτήσει μια κοπέλα τι είναι αυτή η σύγκρουση προσέγγισης αποφυγής. Η σύγκρουση προσέγγισης αποφυγής, όπως την είχαμε διδαχθεί εμείς στο πανεπιστήμιο, έχει να κάνει περισσότερο με έναν άνθρωπο που έχει αναποφασιστικότητα ως προς το τι θα πράξει. Θέλει να κάνει κάτι και να μην κάνει κάτι. Θα μπορούσε όμως η σύγκρουση προσέγγισης αποφυγής να εφαρμοστεί και σε αυτή την περίπτωση. Ότι ο αποφευκτικός θέλει να αποφύγει και ο αγχώδης θέλει να προσεγγίσει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το anxious avoidant loop προσομοιάζει μια σύγκρουση προσέγγισης αποφυγής, η οποία έχει να κάνει με δύο πρόσωπα. Έτσι όπως το είχαμε διδαχθεί εμείς στο πανεπιστήμιο, η σύγκρουση προσέγγισης αποφυγής είχε να κάνει με ένα πρόσωπο. Δηλαδή υπήρχαν δύο κομμάτια μέσα μας. Ένα κομμάτι μας λέει προχώρα και ένα άλλο κομμάτι μας λέει κάνε κράτη. Λοιπόν, κάποιες πρακτικές συμβουλές αν έχεις αγχώδες στυλ δεσμού και φλερτάρεις. Έχεις? Εντάξει, έχεις. Τι θα κάνουμε, θα ακούσεις τις συμβουλές τώρα, θα τις εφαρμόσεις και θα το ξεπεράσεις. Λοιπόν, αν έχεις αγχώδες στυλ δεσμού και φλερτάρεις, εκτός του ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να κάνεις ψυχοθεραπεία και να ψυχοεκπαιδεύεσαι, βάλεις στο μυαλό σου, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να μην αντιδράς άμεσα όταν νιώσεις ότι υπάρχει κίνδυνος ο άλλος να σε αποφεύγει. Δηλαδή έστειλες ένα μήνυμα, παράτα το κινητό σου, άστο, ασχολήσου με κάτι άλλο. Στείλε μήνυμα σε κάποιο φίλο σου, σε κάποια φίλη σου, μην κάθεσαι πάνω από το κινητό και να περιμένεις να δεις πότε θα σου απαντήσει ο άλλος. Γιατί άμα φτάσεις και πάρεις φωτιά, άμα φτάσει το μυαλό σου και πάρεις τροφές, δεν μπορείς να σταματήσεις τον εαυτό σου από το να στέλνεις συνέχεια μηνύματα και να παίρνεις συνέχεια τηλέφωνα. Αν όμως βάλεις ένα stop στον εαυτό σου και πεις θα στείλω το μήνυμα και θα περιμένω να μου απαντήσει, ή δεν θα στέλνω κάθε φορά εγώ πρώτος μήνυμα ή πρώτη μήνυμα. Να στέλνει μια φορά ο ένας, μια φορά ο άλλος. Γιατί οι άνθρωποι με αγχώδες στυλ προσκόλλησης το έχουμε αυτό. Στέλνουμε πρώτη μήνυμα, συνέχεια. Επίσης, να παρατηρώ, υπάρχει κάτι που είπε αυτή η κοπέλα στη συνέντευξη της που μου άρεσε πολύ, είναι το digital body language. Λέει, υπάρχει το physical body language, παρατηρούμε, λέει, τη γλώσσα του σώματος ενός ανθρώπου από κοντά, και υπάρχει και το digital body language, να παρατηρούμε πώς μας γράφει ο άλλος ή πώς δεν μας γράφει, πώς μας γράφει μεταφορικά ο άλλος στο chat. Να είμαστε δηλαδή ρεαλιστές. Αν εμείς στέλνουμε και ρωτάμε τη μια ερώτηση μετά την άλλη και ο άλλος απαντάει μονολεκτικά και αποφεύγει να απαντήσει και κάνει χίλιες ώρες να απαντήσει, να το πάρουμε το μήνυμα. Ότι δεν δείχνει και τόσο πολύ ενδιαφέρον. Ή αν στέλνουμε συνέχεια σε κάποιον και αυτός απαντάει με λίγες λέξεις και χωρίς ιδιαίτερη όρεξη, να σταματήσουμε να στέλνουμε και να δούμε αν θα στείλει αυτός. Αλλά τι κάνουμε εμείς οι αγχώδεις, που έχουμε αγχώδες στυλ προσκόλλησης, όταν φορτσάρουμε και μας κατακλείσει το άγχος και η αγωνία και ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση και δεν θα γίνει κουβέντα ή αν έχει γίνει κουβέντα θα χαλάσει κουβέντα, στέλνουμε θυμωμένα μηνύματα ή αγχώδη μηνύματα και μετά στέλνουμε και ένα αφού έτσι φτάνει. Οπότε ο άλλος μπορεί να πάει στο τηλέφωνο του και να βρει 17 μηνύματα, εκ των οποίων τα 16 να είναι που είσαι, τι κάνεις, γιατί δεν μου απαντάς, είπα κάτι που σε ενόχλησε, σου έκανα κάτι κλπ. Και στο τέλος να είναι ένα
Παρέτα μας. Ιστορία με τον Γκρίκο. Ξέρετε την ιστορία. Τη γνωστή ιστορία που ήταν ο άλλος, έμεινε από λάστιχο ένας τύπος σε ένα εξοχικό δρόμο και είδε ότι υπήρχε ένα σπίτι εξοχικό εκεί πέρα και λέει να πάω. Δεν είχε Γκρίκο για να αλλάξει το λάστιχο. Το Γκρίκο. Ο Γκρίκος είναι ένα εργαλείο που ανεβάζει ψηλά το αυτοκίνητο για να μπορεί να αλλάξει το λάστιχο. Και σκεφτόταν μόνος του, θα πάω τώρα, θα χτυπήσω την πόρτα, θα πω γεια σας, έχω μείνει από λάστιχο, μπορείτε να μου δανείσετε έναν Γκρίκο. Και αν είναι ζευγάρι σε αυτό το σπίτι και ανοίξει ο άντρας του την πόρτα και νομίσει ότι είμαι ο εραστής της γυναίκας του και με δίνει, δεν θα πάω. Μετά λέει, αν θα πάω να χτυπήσω την πόρτα, όλα μέσα στο μυαλό του τα σενάρια. Λέει όμως αν νομίσουν αυτοί που θα ανοίξουν την πόρτα ότι είμαι κλέφτης και με πυροβολήσει με το κυνηγετικό του όπλο ο ιδιοκτήτης, δεν θα πάω. Στο τέλος, μετά από κάμποση ώρα που ζάλισε και κούρασε το μυαλό του, πάει και χτυπάει την πόρτα και λέει: πάρτε και τον Γκρίκο σας και βάρτε τον εκεί που ξέρετε. Δηλαδή, όλα μέσα στο μυαλό του. Αυτό το κάνουν συχνά οι άνθρωποι με αχώδες κλίδες μου. Δηλαδή, φορτσάρουν, κάνουν spiraling που λέγεται στα αγγλικά. Στο μυαλό τους κάνουν ένα σωρό συνομιλίες, συζητήσεις και άμα φτάσεις και πάρεις φωτιά, μετά δεν το σώζεις. Οπότε να φροντίζουμε να μην φτάνουμε στο επίπεδο που πιάνουμε φωτιά. Όταν βλέπουμε τον εαυτό μας ότι υπάρχει κίνδυνος να μπούμε σε αυτό το mode, το fight mode, οι αποφευκτικοί μπαίνουν σε flight mode, δηλαδή μπαίνουν σε μια συνθήκη που θέλουν να διαφύγουν, οι αγχώδεις σε μια συνθήκη που θέλουν να τσακωθούν, να βάζουμε ένα stop στον εαυτό μας. Γενικά όμως θα έλεγα ότι δεν είναι καλός συνδυασμός ένας με αχώδες στυλ προσκόλλησης να τα φτιάξει με έναν άλλο με αποφευκτικό στυλ προσκόλλησης. Επίσης, αυτοί με αποφευκτικό στυλ προσκόλλησης, όταν τους έρχεται να είναι απότομοι και να είναι ψυχροί και να είναι παγεροί, εάν όντως έχουν συνειδητοποιήσει ότι έχουν αποφευκτικό στυλ προσκόλλησης και αυτό τους εμποδίζει από το να βιώσουν και να απολαύσουν την αγάπη και τον έρωτα, μπορούν να βάζουν πάλι ένα stop στον εαυτό τους και να μην δρουν παρορμητικά. Δηλαδή να το σκεφτούν λίγο και να πω με ευγενικό τρόπο: ξέρεις, έχω πολλή δουλειά σήμερα. Δεν θα σε καλέσω σήμερα, θα σε καλέσω αύριο. Και αύριο να πιέσουν τον εαυτό του να καλέσει, για παράδειγμα. Έτσι, τροφή για σκέψη. Νομίζω θα χρειαστεί να κάνουμε και από τις απαντήσεις σας που θα υπάρχουν στα σχόλια, να κάνουμε και επακόλουθα βίντεο αυτούνου. Εσείς τι στυλ δεσμού ίσως έχετε, ή στυλ προσκόλλησης, αποφευκτικό, αγχώδες, ασφαλές, φιλιά.